Είμαστε στο Motorhead για να παρουσιάσουμε το Tankback της SW Motec από τη σειρά Ion με ονομασία 3. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση value for money στα 15 μέχρι 22 λίτρα. Όλα τα Tankback της σειράς Ion, το 1, το 2 και το 3 συνδυάζονται με το δαχτυλίδι, όπως έχουμε πει, το Quick Lock της παλιάς σχολής, με μοναδικό κόστος 15 ευρώ. Φυσικά, όπως έχουμε δείξει και στο πιο κάτω βίντεο, στη συσκευασία περιλαμβάνεται και αυτή η βάση, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί όπου εμείς επιθυμούμε και θα δεθεί πάνω στην αναμονή που υπάρχει, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της εγκατάστασης. Σε ένα ή δύο δευτερόλεπτα μπορούμε να το εγκαταστήσουμε και να το απεγκαταστήσουμε. Πηγαίνουμε τώρα στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Tankback. Βλέπουμε ότι όλη η σειρά Ion, που είναι η πιο οικονομική σε σχέση με τα Evo, έχει πιο μινιμαλιστικό σχεδιασμό. 15 λίτρα το Tankback έτσι όπως είναι. Έχει μια πολύ μικρή κλίση στο πίσω μέρος, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενηθεί από sport, street, super sport μοτοσυκλέτες έως και τις τουρισμού. Περιμετρικά, στα δύο πλάγια, δύο μικρές θηκούλες για κάποια έγγραφα, για κάποιες μπαταρίες, ίσως για ένα κινητό τηλέφωνο ή κάτι αντίστοιχο. Μία μεγάλη θήκη για χάρτη στο πάνω κομμάτι με δυνατότητα αναβάθμισης. Εφόσον πάρουμε το αξεσουάρ, την θήκη Α4 της SW Motec, μπορεί να την φιλοξενήσει κανονικά. Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι στο μπροστά μέρος υπάρχει η κλασική πλέον αναμονή για πέρασμα καλωδίου, φόρτισης ή ήχου ή οτιδήποτε θελήσουμε. Υπάρχει λαβή μεταφοράς από η μάντα και φυσικά αυτός ο ημάντας, ο οποίος θα απελευθερώσει στην ουσία την βάση μας από την βάση που υπάρχει ήδη στη μοτοσυκλέτα. Περνώντας στο εσωτερικό του Tankback, πολύ απλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ενιαίος χώρος, αρκετά μεγάλος, και υπάρχει διχτάκι μόνο από την μία πλευρά, για λόγους οικονομίας προφανώς, αφού πρόκειται για την οικονομική σειρά της SW Motec, το οποίο μπορεί να μας διαχωρίσει κάποια πράγματα. Τέλος, στο πάνω κομμάτι υπάρχει αυτό το φερμουάρ, το οποίο μας οδηγεί στην εφαρμογή του, στην εισαγωγή, αν θέλετε, του χάρτη ή οποιοδήποτε άλλου προϊόντος μέσα εδώ στην μπροστά ζελατίνα. Όταν το Tankback πολύ απλά από το περιμετρικό φερμουάρ μεγαλώσει, φτάνουμε σε χωρητικότητα τα 22 λίτρα, το οποίο είναι ικανό να χωρέσει ακόμα και ένα κρανάκι jet. Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε ένα Bagger TXP22 σε μέγεθος small, για παράδειγμα, το οποίο μπαίνει χωρίς να έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το Tankback κλείνει. Είναι μια κλασική ερώτηση που μας κάνετε. Έτσι, γι' αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα jet κράνος μέσα. Μινιμαλιστικό σχεδιασμός, οικονομικό, σούπερ οικονομικό το σακίδιο, ενώ παράλληλα δένει σε ένα ή δύο δευτερόλεπτα, μπαίνει και βγαίνει από τη μοτοσυκλέτα μας. Ion 3 λοιπόν, από την SW Motec, πάντα διαθέσιμο στο Motorrad.